δυτικές εστίες της Ξάνθης, όπως και πανελλαδικά, εκπέμπουν σως. Αυτή τη στιγμή, στις φοιτητικές εστίες της Ξάνθης, από το σύνολο των 568 δωματίων, λόγω των απαραίτητων και αναγκαίων ανακαινήσεων, οι οποίες όμως έχουν τραβήξει εδώ και 2,5 χρόνια, με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης να μην παίρνει κανένα απολύτως μέτρο για να καλύψει τα κενά που προκύπτουν από τα 3 κτίρια τα οποία ανακαινίζονται, έχει φτάσει στο σημείο να έχει 200 περίπου 40 δωμάτια τα οποία είναι άδεια, χωρίς να μπορούν να καλύψουν τις οξυμένες ανάγκες των φοιτητών για στέγαση. Ο σύλλογός μας, ωστόσο, όλο το προηγούμενο διάστημα έχει αναπτύξει τεράστια δράση προκειμένου να δοθούν λύσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, παρά το γεγονός ότι η ίδια η Βρετανία και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης εδώ και μήνες παίζει κρυφτούλη και δεν ενημερώνει τους ίδιους τους φοιτητές για το τι πρόκειται να κάνει και το τι μέτρα πρόκειται να λάβει προκειμένου να λυθεί το οξυμένο ζήτημα της στέγης. Συγκεκριμένα, όλο το προηγούμενο διάστημα αναπτύξαμε τεράστια δράση και καταφέραμε να επικοινωνήσουμε μετά από μήνες με την Αντιπρίτανη Φοιτητικών Θεμάτων και την Αντιπρίτανη Οικονομικών, αποσπώντας μάλιστα δέσμευση ότι το κτίριο το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά και έχει παραδοθεί θα επιπλωθεί άμεσα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Κάτι το οποίο καταφέραμε εμείς μέσα από την πίεσή μας, καθώς η ίδια η Βρετανία και εκ μέρους του η φοιτητική μέρημνα μας έλεγε πως πιθανόν να χρειαστεί μέχρι και ένα ολόκληρο εξάμηνο για να επιπλωθεί, με αποτέλεσμα περίπου 38 πρωτοετής φοιτητές οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση να μένουν στον αέρα. Εμείς δεν σταματάμε εδώ πέρα, συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας ώστε αυτό το αίτημα να υλοποιηθεί άμεσα από την εβδομάδα που μας έρχεται και κλιμακώνουμε ώστε κανένας φοιτητής να μην χρειαστεί να πληρώσει 200 ευρώ για να πάρει δωμάτιο στις εστίες, γιατί και με ευθύνη για άλλη μια φορά του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ζητείτε 200 ευρώ χαράτσι από τους φοιτητές για να μπορέσουν να πάρουν κλειδί. Αλήθεια, αναρωτιόμαστε σε ποιο πλανήτη ζει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και η διοίκησή του όταν αναγκάζει τους φοιτητές μέσα σε μια εβδομάδα να δώσουν 700 και 800 ευρώ για να μπορέσουν να σπουδάσουν, δεδομένου του κόστους των ξενοδοχείων τα οποία νοικιάζουν όλον αυτό το μήνα και δεδομένου και των 200 ευρώ στο χαράτσι. Ταυτόχρονα σήμερα πραγματοποιήσαμε και παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπου καταθέσαμε τα αιτήματά μας και στον Περιφερειάρχη και αποσπάσαμε τη δέσμευση πως θα έχουμε συνάντηση οι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων μαζί με τον Περιφερειάρχη και τη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας τη Δευτέρα 4 Νοέμβρη στην πανεκπαιδευτική, μαθητική και φοιτητική δράση που θα γίνει σε όλη την Ελλάδα για να διεκδικήσουμε πραγματικά δημόσιες δωρεάν σπουδές και κατ' επέκταση και στέγαση. Ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να καταργηθεί αυτό το παράδεκτο χαράτσι το επόμενο διάστημα στην σύγκλιτο του Πανεπιστημίου, και αποκορύφωμα της δράσης μας θα είναι η πανεργατική απεργία στις 20 Νοέμβρη, όπου εμείς μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους γονείς μας, θα δώσουμε μια εγχειρή απάντηση και στον κύριο Μάρη και στον κύριο Πυρακάκη, στο Υπουργείο Παιδείας και συνολικά στην κυβέρνηση, πως θα κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς, με καλύτερες συνθήκες και εμείς οι φοιτητές και συνολικά όλη η κοινωνία για τις σπουδές που μας αξίζουν.